αξιότιμοι δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεκτοί συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές. Η σημερινή μέρα αποτελεί για τους μαθητές μας την αφετηρία για όνειρα και προσδοκίες, για την διεκδίκηση και επίτευξη των στόχων τους, ενώ για όλους εμάς την εγγύηση της προσπάθειάς μας για το καλύτερο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα. Στην αφετηρία αυτής της προσπάθειας για ένα ταξίδι γεμάτο με γνώσεις, εμπειρίες αλλά και δοσημασίες, θέλω να σας ευχηθώ οι επιτυχίες να είναι πολλές, οι απογοητεύσεις ανύπαρκτες. Αγαπητοί μαθητές, αξίζει να ονειρεύεστε ένα καλύτερο αύριο, το οποίο είναι δυνατό να έρθει μόνο μέσω της θερικής μόρφωσης, μέσω της πολύπλευρης παιδείας. Αξίζει να προσπαθήσετε, γιατί όπως έλεγε και ο Σωκράτης, παιδεία είναι μια έμπορη χώρα που φέρνει όλα τα αγαθά. Η υποστήριξη των σχολείων όσον αφορά το παιδαγωγικό και επιστημονικό μέρος, το διοικητικό που αφορά τα κενά που λέτε, έτσι, είναι του κυρίου Σταμέλου, της διεύθυνσης, που πάει να πει: εγώ είμαι για την υποστήριξη του πώς θα δουλεύουν τα σχολεία, του τρόπου δηλαδή, και όχι οι καθηγητές, οι οποίοι θα έρθουν αργότερα ή είναι σε θέση τους ήδη. Νομίζω πως είναι μια χρονιά με ιδιαίτερες προκλήσεις φετινή. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι το τέλος και δεν μπορώ παρά να ευχηθώ καλή δύναμη στους καθηγητές, καλή πρόοδο στα παιδιά και καλή υπομονή στους γονείς. Σε συγκατάστασες τις προσπαθίες της αγωνίας, τα όνειρα των μαθητών που θα επιστρέφουν στα παιδιά. Σύμφωνα με τις επιταγές του συνάδελφου κόσμου, ο σκοπός εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η διάβαση και ενημέρωση των ψηφίδων και υπεύθυνων από το παιδί. Το σχολείο δεν είναι ένας ψυχρός που θυσίες που καλούνται. Τότε, αγαπητοί πατέρες, εκπαιδευτικοί εδώ, οι καθηγητές του σχολείου και αγαπητοί μαθητές, σας εύχομαι πραγματικά να ξεκινήσει καλά η χρονιά, να τελειώσει καλά. Είναι αυτά τα χρόνια του Λυκείου και δύσκολα, είναι και όμως και τα χρόνια που βλέπετε τη ζωή να γίνεται μπροστά σας και είναι τώρα σημαντικό για σας να προσπαθήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο να έχετε καλές επιδόσεις του σχολείου, να μπορέσετε να προχωρήσετε στην εκπαίδευσή σας και να μπορέσετε μετά να προχωρήσετε και στη ζωή σας. Εμείς, εκ μέρους της πολιτείας, θα σταθούμε όσο το δυνατόν στους παραστάτες, να λυθούν όσο το δυνατόν προβλήματα γίνεται. Είναι δύσκολα τα χρόνια τώρα, αλλά σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς που πράγματι κάνουν δύσκολο έργο, κάτω από δύσκολες συνθήκες, και με τους γονείς και όλους, τους γονείς που και αυτοί αγωνιούν μαζί με εσάς, όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε το καλύτερο δυνατόν για την εκπαίδευση, για την παιδεία, για την καλύτερη ζωή τη δική σας, που θα σημαίνει την καλύτερη ζωή για όλους μας, για την κοινωνία μας. Σας εύχομαι λοιπόν καλά ξεκινήματα. Σεβασμιότατε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά, και σήμερα με τις ευλογίες της Εκκλησίας ξεκινάει μια νέα σχολική χρονιά. Μια χρονιά η οποία απαιτεί προσπάθεια από όλους, από εσάς, τους εκπαιδευτικούς, από εμάς, οι οποίοι ασχολούμαστε με θέματα της αυτοδιοίκησης, που σε μεγάλο βαθμό έχουν και να κάνουν και με θέματα παιδείας, ο καθένας για να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, στο στόχο που βάζει ο καθένας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε. Εσείς να ξεπεράσετε σύντομα την καλοκαιρινή έτσι ανεβελιά, εμείς να προσπαθήσουμε σαν αυτοδιοίκηση, συνδράμοντας στο μέτρο που μπορούμε, στο έργο των συναδέλφων εκπαιδευτικών, να βοηθήσουμε στο σύνολό της την εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται σε σωστούς χώρους, με σωστό τρόπο, δίνοντας τη δυνατότητα σε εσάς να πάρετε τις απαραίτητες γνώσεις τις οποίες χρειάζεστε για να μπορέσετε στη συνέχεια να περάσετε σε κάποια σχολή, να αποκτήσετε επιπλέον γνώσεις για να μπορέσετε να ασκήσετε το επάγγελμα το οποίο θα θέλατε. Όμως μην ξεχνάτε ότι το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος γνώσης, είναι και χώρος απόκτησης εμπειριών, χώρος κοινωνικοποίησης, χώρος ο οποίος θα σας αφήσει μνήμες θετικές ή αρνητικές ανάλογα με το πώς θα προσπαθήσει ο καθένας και τι στόχους βάζει ο καθένας. Εγώ, σαν δήμαρχος, σας υπόσχομαι ότι όπως κάναμε και μέχρι τώρα, θα προσπαθήσουμε από τα λίγα τα οποία διαθέτουμε να βοηθήσουμε τις σχολικές επιτροπές να ξεπεράσουν την όποια δυσκολία έχουν στις χρηματοδοτήσεις. Θα προσπαθήσουμε πιέζοντας αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα
να χρηματοδοτήσουν ανέγερση νέων κτηρίων, να ξεπεράσουν το πρόβλημα το κτηριακό το οποίο έχει το ΕΠΑΛ. Σε εσάς εύχομαι και στους γονείς σας καλή δύναμη και μην ξεχνάτε αυτό που είπε και ο Σεβασμιότατος. Για να μπορέσουμε να έχουμε καρπούς κάπου, το οποίο σημαίνει για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που βάζουμε εσείς δηλαδή, χρειάζεται προσπάθεια. Χρειάζεται καλλιέργεια πνεύματος, καλλιέργεια ψυχής για να μπορέσουμε να γίνουμε σωστοί πολίτες, ελεύθερες προσωπικότητες μέσα σε μια σωστή κοινωνία την οποία εσείς στην ουσία έχετε την ευθύνη πλέον να διαμορφώσετε. Καλή δύναμη σε όλους και να είστε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μου παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού και της ευλογίας της Εκκλησίας που μόλις πήραμε με την τελετή του καθιερωμένου αγιασμού, αρχίζουμε σήμερα τα τακτικά μας μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά. Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι να κάνουμε μια καλή αρχή και να έχουμε μια νέα χρονιά ευχάριστη, αποδοτική και δημιουργική. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων καθηγητών και μαθητών το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιεραφείδης και Σιτίας που βρίσκεται σήμερα κοντά μας, γεγονός που καταδεικνύει το σταθερό και αδιάλειπτο ενδιαφέρον της Εκκλησίας για την παιδεία και τους νέους του τόπου μας. Σεβασμιότατε, είναι γνωστές οι ευαισθησίες και η αγάπη σας για τα παιδιά στο δύσκολο έργο που επιτελούμε. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η δική σας βοήθεια και συμπαράσταση είναι και σημαντική και πολύτιμη. Το σχολείο μας ευελπιστεί ότι και στο μέλλον θα σας έχουμε δίπλα μας. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω τους σταθερούς φίλους, βοηθούς και συμπαραστάτες του σχολείου μας, τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κηδεμόνων, τον κύριο Κορμά Βασίλειο. Η σημερινή όμως μέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι η μέρα κυρίως των μαθητών του σχολείου μας που οι γονείς και η πολιτεία μας εμπιστεύτηκαν. Ήρθαν στο σχολείο με ζωντάνια και όρεξη για μάθηση για ένα νέο ξεκίνημα. Η μέρα όμως αυτή είναι εξίσου σημαντική και για τους εκπαιδευτικούς που με πλήρη συνέστηση ευθύνης αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της μόρφωσης και αγωγής των νέων. Πιστεύουμε πως η αφοσίωση στο καθήκον, η εργατικότητα και η συνεργασία όλων θα φέρουν τα αποδούμενα αποτελέσματα. Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, ξεκινάτε σήμερα μια καινούρια σχολική χρονιά. Είναι ευκαιρία να θέσετε υψηλούς στόχους, να σχεδιάσετε και να οργανώσετε τις δραστηριότητές σας, να αφοσιωθείτε στη μελέτη σας και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσετε το στοίχημα της επιτυχίας. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων όλων των σχολείων. Να έχουν τη δύναμη και το κουράγιο να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο ρόλο που περιμένει τον καθένα ξεχωριστά. Εύχομαι στα παιδιά που τελειώνουν την τρίτη ηλικίου φέτο να κάνουν επιλογές τέτοιες που να ταιριάζουν ή να τους εκφράζουν, γιατί το επάγγελμα που θα επιλέξουν θα είναι αυτό που θα τους ακολουθεί μάλλον σε όλη τους τη ζωή, οπότε θα πρέπει να είναι κάτι που τους ευχαριστεί. Και σε όλα τα παιδιά γενικά εύχομαι να βλέπουν τα σχολικά χρόνια με χαρά, γιατί είναι χρόνια ανεπανάληπτα. Τώρα μπορεί να μην το βλέπουν, θα το δουν αργότερα, να το απολαύσουν. Αυτά έχω να πω. Κορμάς Βασίλειος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Δαμών του ΕΠΑΛ, με την ευκαιρία της έναρξης σχολικής χρονιάς, ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Δυστυχώς η εποχή μας είναι δύσκολη και εποχή αλλαγών για όλους και κυρίως για τα παιδιά. Πρέπει να πάρουν σύντομα αποφάσεις κτλ. Και γεμίζει με αγωνία τους γονείς. Ο Σύλλογος είναι αρρωγός στις σκέψεις των γονιών και ζητάμε τις δικές τους σκέψεις και την κριτική τους για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εκπαίδευση στην πόλη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, η φετινή χρονιά ξεκινάει με καλές προοπτικές. Οι εγγραφές στην πρώτη τάξη είναι πολύ ενθαρρυντικές. Έχουμε περίπου 12 άτομα νέες εγγραφές και αυτό μας δίνει έτσι και μας δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε το σχολείο που έχουμε στήσει και που τόσο πολύ θέλουμε να το στηρίξουμε. Και στην δεύτερη τάξη και στην τρίτη τάξη, έχουμε νέες, ειδικά στην τρίτη τάξη, όπως ξέρετε στο Ασπερινό Γενικό Λύκειο, στην τρίτη τάξη μπορούν να εγγράφονται μαθητές από κάποιες κατηγορίες, είχαμε πει την άλλη φορά, όπως είναι από πρώην μαθητές του ΤΕΛ που έχουν τελειώσει πρώτη, δευτέρα, τρίτη τάξη, όσοι έχουν τελειώσει Α και Β κύκλο ΤΕ, όσοι έχουν τελειώσει επίσης ΠΑΣ, σχολές μαθητείας, ΤΕΣ,
Όλοι αυτοί λοιπόν ή κάποιοι από αυτούς οι οποίοι είδαν τις ανακοινώσεις μας ήρθαν και γράφτηκαν στο σχολείο και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και στην τρίτη τάξη όπως επίσης και στην τετάρτη τάξη κάποιοι γράφτηκαν. Έχουν το δικαίωμα αυτοί που έχουν τελειώσει τη Δευτέρα του ημερήσιου Γενικού Λυκείου να εγγραφούν. Κατά συνέπεια λοιπόν από εγγραφές θεωρώ ότι η χρονιά είναι αρκετά είναι θετική. Πηγαίνουμε καλά και αυτό μας βρίσκει έτσι. Πολύ θα λέγαμε σε πολύ έτσι καλή κατάσταση με την έννοια του ότι μπορούμε και εμείς να πούμε ότι η προσπάθειά μας αρχίζει και πιάνει τόπο. Τώρα, από πλευρά καθηγητικού προσωπικού, η κατάσταση εντάξει, είναι καλή. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές ξέρω ότι μία φιλόλογο έχουμε ακόμα έλλειμμα, αλλά πιστεύω ότι θα καλυφθεί γρήγορα και αυτή με τους αποαναπληρωτή καθηγητή. Και από εκεί η λήψη μας δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Τα βιβλία έχουν περίπου παραλάβει το μεγαλύτερο όγκο των βιβλίων. Αναμένεται ακόμα άλλη μια παρτίδα. Θεωρώ ότι θα έρθει και αυτή γρήγορα, γιατί έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Γενικά θα κλείσουν αυτά τα θέματα σχετικά γρήγορα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο προέχει πάνω απ' όλα είναι αυτό που δίνουμε πάντα εμείς βαρύτητα, να έχουμε ενήλικες μαθητές, είμαστε δίπλα τους, τους στηρίζουμε, προσπαθούμε πάντα να είμαστε όσο γίνεται καλύτερα και να στηριζόμαστε και να έχουμε μια εκπαίδευση ενηλίκων σε ένα βαθμό και να προσεγγίζουμε τους ενήλικες μαθητές όπως είχαμε δηλώσει και σε παλιότερες συνεντεύξεις μας. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στηρίζοντας τους ενήλικες μαθητές στηρίζουμε το σχολείο μας και στηρίζουμε και τον τόπο μας. Σημασία έχει λοιπόν και το κάλεσμα που κάναμε την προηγούμενη φορά να καταλάβει ο κόσμος ότι το συμφέρον του είναι να έρθει στο σχολείο να τελειώσει. Και πέρα από τις προσωπικές φιλοδοξίες του κάθε ένας να πάρει το απολυτήριο, ακόμα και σαν προσόν, προκειμένου να βρει κάποια δουλειά. Να ευχηθώ και εγώ λοιπόν με τη σειρά μου καλή σχολική χρονιά στους μαθητές μας και σε όλους τους μαθητές όλων των σχολείων. Καλή δύναμη και όλο να πάνε καλά για τη φετινή χρονιά. Περνώ λύκειο που πριν από λίγο τέλειωσε ο αγιασμός. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση σε μια ηλικία μεγαλύτερη από τη σχολική να αποφασίσεις να πας να ξαναμπεις στα θρανία για να πετύχεις αυτά που δεν κατάφερες να πετύχεις όταν ήσουν νεότερος. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί άνθρωποι είτε δεν μπόρεσαν είτε τότε που ήταν στην ηλικία την μικρή δεν κατάλαβαν πόσο σημαντικό ήταν να έχουν στα χέρια τους ένα απολυτήριο ή και ίσως και ένα πτυχίο. Ξέρουμε ότι εδώ κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φέτο είναι ακόμα καλύτερα, από ό,τι έμαθα έχει μεγαλύτερη προσέλευση, έχουν εγγραφεί αρκετά άτομα. Είχαμε μία πολύ ωραία επιτυχία στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου της Μαρίας Καμπανάκη. Ξέρω ότι κι άλλα άτομα βλέπουν μπροστά τους τις Πανελλήνιες για να πάνε σε κάποια παραπάνω σχολή από εδώ. Θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να το σκεφτεί αφού στη Σιτία δίδεται η ευκαιρία να λειτουργήσει αυτό το σχολείο, να το τιμήσουν, να ξανασκεφτούν πόσα πράγματα μπορούν να κάνουν στη ζωή τους. Ποτέ δεν σταματάμε να μορφωνόμαστε. Είναι κάτι που αφορά πολύ κόσμο και πρέπει να το στηρίξουμε.